Άρα δεν λες τίποτα. Άλλοι φεύγουν, άλλοι πρόκειται να φύγουν, άλλοι έρχονται, κανένας δεν έχει έρθει. Ποιος να έρθει, παιδί μου. Λοιπόν, έχουμε καλή παρέα. Γρηγόρης Ψαριανός, Κώστας Γιαννακίδης. Καλημέρα και στους δύο. Καλώς ήρθατε. Καλημέρα. Καλώς σας βρήκαμε. Τι κάνετε? Καλά, καλά είμαστε. Παρακολουθούμε τα τεκτενόμενα. Θα επιστρέψει το ΣΥΡΙΖΑ, λέει. Τώρα ναι, έχω κάτι τηλέφωνα. Με παίρνουν κάτι τηλέφωνα, αλλά είναι από άγνωστο αριθμό και δεν. Και δεν το σηκώνει. Ναι. Δεν σου έχουν στείλει μήνυμα, είμαι ο Τάδε. Ναι, όχι, όχι, δεν μου έχουν στείλει. Και μετά παραπονιέμαι εγώ ότι δεν με πήραν. Αυτοί παραπονιούνται ότι δεν το σήκωσα. Σε καλέσαμε και δεν το σήκωσες. Έχουν ξαναγίνει αυτά, είναι όλα αυτά. Αλλά κοίτα, τώρα θα ήταν ωραία στο ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα είναι μια χαρά. Τώρα είναι ωραία. Γιατί... Είχα κλείσει εγώ στο πρέσβη. Δηλαδή έχει θέαμα τώρα. Εντάξει, το παρακολουθείς και από το σπίτι σου. Ναι, δεν πλήττεις. Δηλαδή τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ δεν θα πλήξουν. Είναι το μόνο βέβαιο. Ούτε οι υπόλοιποι. Όχι μόνο τα στελέχη. Όχι, το παρακολουθούν. Εγώ πήγα το Σάββατο και δεν πήγα. Βεβαίως και πήγα. Για πες. Στην Κεντρική Επιτροπή. Ήσουν πίσω-πίσω που έκανες κάτι τέτοια. Εκεί με τους κλακαδόρους ήμουνα. Εγώ είχα κλείσει το μάτιο στο πρέσβη. Είχα κλείσει το μάτιο και ήμουνα το Σαββατοκύριακο εκεί. Παρακολουθούσα από την κάμερα, την κλειστή κάμερα μες στο δωμάτιο. Δύο ώρες. Δεν μπορούσα να πάω κάτω τώρα γιατί... Ήταν ωραία. Λοιπόν, θα μιλήσουμε σοβαρά τώρα. Γιατί είναι ρεπορτάζ, προφανώς. Σοβαρά ήμουν. Εκεί πήγα από τις 11 που περιμέναμε μέχρι την ώρα που τελείωσε την ομιλία του κύριου Κασελάκη. Ήταν μοναδική εμπειρία. Το Σάββατο. Ναι. Και την Κυριακή γιατί δεν πήγες? Δεν είχες περιέργεια να δεις ποιοι θα πάνε, ποιοι δεν θα πάνε? Την Κυριακή είχε κίνηση, μαραθώνιος και δεν μπορείς να μπεις και μέσα γιατί μόλις τελειώνει η ομιλία του Προέδρου, οι δημοσιογράφοι πρέπει να βγουν έξω. Μας βγάλαν έξω. Και ναι, αλλά μετά γνωρίζουμε όλοι τι έχει υποθεί. Ναι, όλοι γνωρίζουμε, αλλά εντάξει, εγώ πήγα, ξέρεις, για να χαζέψω την αρχή. Τώρα πέρασαν 2-24 ώρες ωστόσο. Και είμαστε σε μια επόμενη μέρα, όπως λένε και από το ΣΥΡΙΖΑ και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και οι άνθρωποι γύρω του. Ότι έχει ξημερώσει μια νέα μέρα για το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Δεν ξέρω, Γρηγόρη, εσύ βλέπεις ότι είναι μια νέα αρχή αυτή για το κόμμα της εξωματικής αντιπολίτευσης? Μ' άρεσε η φράση που είπε ο Στεφανός Κασελάκης, τώρα αρχίζει η ενότητα. Ναι, γι' αυτό σε ρωτώ. Δηλαδή, αρχίζει η ενότητα. Με σωστή χρήση ελληνικών και με ένα νόημα πολύ βαθύ και βαρύ, ότι τώρα αρχίζει η ενότητα. Ναι. Τώρα που όλοι βλέπουν διασπάσεις ή διάλυση, δεν ξέρω τι, ο πρόεδρος μας ενημέρωσε ότι τώρα αρχίζει η ενότητα. Άμα μείνει μόνος του, ναι, ενωμένος είναι. Διότι η ενότητα είναι ο πρόεδρος, ο κάμεραμάν, το YouTube, το Instagram, τρία μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και ραδιοφωνική εκπομπή. Και τρεις. Και οι τρεις με βοηθεί καθοδηγητή, γιατί ο καθοδηγητής είναι ένας. Ο οποίος λείπει, δεν υπάρχει αναφέρεται. Υπάρχει καθοδηγητής ακόμα στο. Δεν ακούγεται, δεν αναφέρεται ούτε. Δεν έχει καταργηθεί από το κουκουέ, συγγνώμη. Όλοι λένε, ας πούμε, γιατί δεν μιλάει. Ναι. Αλλά δεν μιλάει γιατί είναι από πάνω και παρακολουθεί το σχέδιο του που εξελίσσεται. Μιλάς για τον Αλέξη Τσίπρα τώρα, έτσι. Για τον Γενικό Αρχηγό. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι ο Γενικός Αρχηγός. Φαντάζομαι, εκτός δεν έχει αλλάξει αυτόν τον καιρό. Ναι. Μα τώρα αυτό ήταν. Ποιος είναι? Εγώ στο δηλές. Εγώ δεν το πιστεύω ότι υπάρχει, είναι τελικά πίσω από όλα αυτά ο Τσίπρας. Δεν το πιστεύω. Γιατί? Γιατί μου φαίνεται παράλογο να είναι πίσω από όλα αυτά. Γιατί είναι κάτι που δεν μπορεί να ελέγξει. Είναι εξωφρενικά αυτά που συμβαίνουν. Δεν νομίζω να είναι πίσω από όλα αυτά. Πραγματικά. Θυμάστε εσείς να έχει ξανασυμβεί κάτι τέτοιο σε κόμμα αξιωματικής αντιπολίτευσης σε τέτοιο βαθμό? Όχι, πουθενά στον κόσμο. Δεν έχει συμβεί κάτι τέτοιο. Και νομίζω ότι αυτό που συνέβη είναι ένα καθαρά ελληνικό φαινόμενο και δείχνει και πάρα πολλά για τη δομή, το βάθος και τη διάρθρωση του ΣΥΡΙΖΑ. Πέρασε ένας απ' έξω και πήρε το κόμμα, όπως παίρναν παλιά στο χρηματιστήριο κάτι χρεοκοπημένες εταιρείες και τις κάναν holding, σχήματα δηλαδή για την εκτέλεση κάποιων άλλων επιχειρηματικών σχεδίων. Το ίδιο γίνεται και στο ΣΥΡΙΖΑ, απλώς το σχέδιο είναι πολύ προσωπικό. Ακόμα ναι, πράγματι δεν νομίζω ότι ο πρόεδρος είναι ο εαυτός του. Δηλαδή, ακόμα και όταν τον ακούς να μιλάει, αισθάνεσαι ότι μιλάει ένα avatar. Ναι. Δηλαδή, ότι δεν είναι ο ίδιος, είναι κάποιος άλλος μέσα του που μιλάει. Προς τα πού πηγαίνει, δηλαδή, αν μπορούσαμε να βάλουμε χαρακτήρες στο avatar. Με τι, άλλοι λένε ότι έχει πολλά και πολύ μέσα του ο κύριος Κασελάκης. Άλλοι λένε ότι βοηθάει λίγο, ήταν καλεσμένος εδώ ο Νίκος Παπάς στα οικονομικά.
να κατανοήσει λίγο την πραγματικότητα, γιατί τα οικονομικά που είπε στο ΣΕΒ ήταν οικονομικά σίγουρα, από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Ποιος είναι μέσα του δηλαδή, τι βγαίνει? Νομίζω μπαίνει ο Πολάκης, μπαίνει μέσα ο Παπάς. Ναι. Αυτή είναι η βοηθή καθοδηγή. Ναι. Ναι, Πολάκης, Παπάς. Αυτοί σε μεγάλο βαθμό καθοδηγούν, και αυτό το καταλαβαίνεις από τον τρόπο με τον οποίο εκφέρει τα λόγια του και ο κύριος Κασελάκης. Δηλαδή, εντάξει, η παραγωγική του σκέψη έχει εκπαιδευτεί στα αγγλικά και αυτό είναι λογικό, κάπου να χωλαίνει. Αλλά βλέπεις ο τρόπος με τον οποίο εκφέρει τα λόγια του, ότι δεν είναι κτήμα του. Και δεύτερον, προσπαθεί να βάλει στη φρασεολογία του μερικά αριστερίστικα προκειμένου να είναι ΣΥΡΙΖΑ friendly, πιο συμβατός δηλαδή με το λεξιλόγιο του κόμματος. Ναι. Όπου είναι ένα λεξιλόγιο το οποίο αποκλείεται αυτός να μιλάει έτσι στην καθημερινή του ζωή. Του έχει υπαγορευτεί, αν όχι επιβληθεί. Γρηγόρη, έχεις καταλάβει για ποιο λόγο? Θα σχολιάσεις ό,τι θέλεις, αλλά έχεις καταλάβει για ποιο λόγο η κυρία Χτσιόγλου, παρά τη σκληρή γλώσσα που χρησιμοποίησε γιατί και εκείνη, δεν έφυγαν. Γιατί δεν έχει φύγει. Ακόμα. Δεν έφυγαν ακόμα. Γιατί μαζεύονται. Προσπαθούν να συγκεντρώσουν τους. Να συγκεντρώσουμε τους δικούς μας, να δούμε ποιοι είναι στις νομαρχιακές. Δεν είναι μόνο η Κεντρική Επιτροπή ή ξέρω εγώ, το Πολιτμπυρό. Είναι και τα παραέξω, ας πούμε, τι γίνεται στην Κρήτη, στη Θεσσαλία, στην Ήπειρο, στη Μακεδονία. Να μαζέψουμε, να δούμε ποιοι είναι στις νομαρχιακές οι δικοί μας. Και εν χορό θα αποχωρήσουμε όλοι μαζί κάποια στιγμή, ίσως και με συνεννόηση, σε συνεννόηση με την ομπρέλα του Ευκλήδη Τσακαλώτου, γιατί γίνονται συζητήσεις. Πάντως, σε αυτά που έλεγε ο Κώστας, εγώ διαφωνώ, διότι ο ίδιος ο Κασελάκης είπε, όταν τον ρώτησαν, καλά και εσύ που βρέθηκες, από πού ξεφύτρωσες, ποιο σε φύτεψε εδώ, και είπε, με φύτεψε ο Αλέξης Τσίπρας. Και έκανε και πάρα πολλές αναφορές στον Αλέξη Τσίπρα. Ο οποίος Αλέξης Τσίπρας ήταν 2 μήνες σχεδόν στην Αμερική. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς δουλειές έκανε εκεί. Αλλά ήρθε εδώ με τον Κασελάκη, τον φόρεσε και όλο το τσιπροτεχνείο, όλοι περί τον Αλέξη Τσίπρα, τα στελέχη, ο Γιώργος Τσίπρας, ο Φλαμπουράρης, ο Παπάς, ο Πολάκης, η Όλγα Γεροβασίλειου και πολλοί άλλοι στηρίζουν τον Κασελάκη, διότι αυτή είναι η επιλογή του αρχηγού, του ηγέτη. Ναι, ακόμα Τσίπρας, και αν ήταν στην αρχή, ο Τσίπρας δεν μετά παρετήθηκε, δεν αποχώρησε. Ο Τσίπρας παρετήθηκε, το έχω ξαναπεί αυτό εδώ. Ανέθεσε τον ΣΥΡΙΖΑ, τον καταραίοντα ΣΥΡΙΖΑ, σε έναν νέο άνθρωπο, ελπίζοντας ότι κάτι θα κρατήσουμε, κάτι θα αποσώσουμε από την όλη ιστορία του ΣΥΡΙΖΑ, έστω ένα 8-9-10%. Ναι. Και ο ίδιος ο Τσίπρας έχει άλλους σχεδιασμούς που περιλαμβάνουν και τον νέο ΣΥΡΙΖΑ, που όπως είπε ο Κασεό. Με τι ταυτότητα, Γρηγόρη, με συγχωρείς να το απαντήσετε και ίδιο αυτό. Λες αυτό το πράγμα. Με τι ταυτότητα όμως? Τι εννοεί ο νέος με ΣΥΡΙΖΑ? Με την ταυτότητα του τέος Πρωθυπουργού που είναι ο ηγέτης της αριστεράς. Ο Αλέξης Τσίπρας. Αυτά που λέει και ευαγγελίζεται ο κύριος Κασελάκης, με συγχωρείς πάρα πολύ, δεν έχουν καμία σχέση με την αριστερά. Έχουνε. Σε ποιο έχει βαθμό, σε ποιο ένα κομμάτι? Ένα αριστερό λεξιλόγιο χρησιμοποιεί. Εσύ μιλάς για τη ρητορική και τις λέξεις που χρησιμοποιεί. Εγώ σου μιλάω για την πολιτική. Την πολιτική θα τη που δούμε. Ακούσει από τον κύριο Κασελάκη. Το δείγμα που έχεις μέχρι τώρα όμως ποιο είναι? Την πολιτική θα τη δούμε. Θα είναι δεξιόστροφη σίγουρα σε σχέση με αυτό που ξέραμε ως τώρα τον ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά δεν θα είναι στο νέο σχηματισμό που πιστεύω ότι θα προκύψει. Δεν θα είναι μόνο ο Κασελάκης, ούτε μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα είναι και άλλα πράγματα. Αυτός ο ΣΥΡΙΖΑ, τον οποίο ο Στέφανος Κασελάκης είπε ότι πλέον είναι η πατριωτική αριστερά. Δεν είναι η ριζοσπαστική ανανεωτική αριστερά. Είναι η πατριωτική αριστερά, δηλαδή με τα αρχικά είναι πατάρι. Κώστα, πόσο καιρό δίνει στην Έθια Αξιόλυνου και την υπόλοιπη ομάδα να μείνει? Εγώ νομίζω, και μου το λέει και ένας άνθρωπος που ξέρει καλά τις εξελίξεις, ότι ενδεχομένως η Αξιόγλου και η υπόλοιπη ομάδα να μείνουν προκειμένου κάποιος να πάρει το κόμμα πίσω μετά τις ευρωεκλογές. Δηλαδή νομίζω ότι, κοιτάξτε, έχει κάθε μέρα το απόγευμα η Emirates έχει μια πτήση για Νιούαρκ που είναι δίπλα στη Νέα Υόρκη, New Jersey. Πιστεύω λοιπόν ότι τη Δευτέρα μετά τις ευρωεκλογές είναι πολύ πιθανό ο Στέφανος, Τάιλερ και Φάρλι να επιβιβαστούν πρώτη θέση και να πετάξουν για Νιούαρκ. Κάποιος θα πρέπει να έχει μείνει πίσω για να πάρει το κόμμα και νομίζω ότι αυτό ίσως σκέφτεται και η Έφη Αξιόγλου, ότι στις ευρωεκλογές θα έρθει το ναυάγιο, θα αναγκαστεί να φύγει ή να τον φύγουν
Και θα αναλάβει το κόμμα. Αλλά μέχρι τότε κόμμα δεν γίνεται. Όταν ο ένας είναι στην Ανατολή και ο άλλος είναι στη Δύση, όπως καταλαβαίνεις, δεν μπορεί να γίνει κόμμα. Ναι, μέχρι στιγμής... Αυτά τα οποία έγραψε η ομάδα της Εύης Αξιόπουλου. Ναι, ακριβώς. Είναι πολύ βαριά. Όχι διαγραφή σηκώνουν. Δεν ξέρω. Ναι, αυτή τη στιγμή νομίζω ότι την Εύη Αξιόγλου τη συμφέρει να είναι στο κόμμα, να κάνει ρόλος αντιπολίτευσης. Διακριτό το στίγμα της και να είναι η μοναδική πια διάδοχη κατάσταση. Καλά, επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, θα το κουβεντιάσουμε μια άλλη φορά. Πολλά θα εξαρτηθούν και από αυτή την κίνηση που αναμένεται να δημιουργηθεί. Τώρα, κοντά στους ψαλμούς αλληλούια, δεν ξέρω αν θα είναι κόμμα ή αν θα είναι κίνηση αρχικός. Σύντομα θα γίνει αυτό. Σύντομα θα γίνει, αλλά δεν ξέρω τι μορφή θα έχει αρχικός και ποιοι θα είναι μέσα σε αυτό. Και έτσι. Τους ναι. Να δούμε και εκεί, δηλαδή με τη δημιουργία αυτού του κινήματος κόμματος, ποιοι θα προσθεθούν, ποιοι θα αφαιρεθούν, ποιοι θα προσέλθουν, πάντως, ποιοι θα εξέλθουν, θα έχει σημασία. Πάντως υπάρχει δρόμος μακρύς. Έχουμε πολύ δρόμο ακόμα να διανύσουμε και ως την καινούργια χρονιά και πολύ περισσότερο στις ευρωεκλογές. Θα είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα από ό,τι ξέραμε τώρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ που ξέρουμε δεν θα υπάρχει πια. Εγώ δεν πιστεύω ότι θα φύγει ο Κασελάκης και θα μείνει ο ΣΥΡΙΖΑ στα χέρια κάποιου άλλου. Θα γίνει γενικός μετασχηματισμός σε όλο το χώρο. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλή συνέχεια και καλά αποτελέσματα. Καλά Χριστούγεννα. Και καλό Πάσχα. Θα τα πούμε μέχρι τα Χριστούγεννα, μην βιάζεσαι. Ναι, μωρέ, έτσι. Επειδή έχουν αρχίσει τα λαμπιόνια από τώρα. Τώρα, μια και συζητούσαμε για ΣΥΡΙΖΑ, Κασελάκη και λοιπά, και είναι και η μέρα τέτοια, ευχόμαστε καλό Thanksgiving σε όλο τον κόσμο. Έτσι, το χωριό σου. Καλό Thanksgiving σε όλο τον κόσμο. Έπρεπε να τα πούμε στα αμερικάνικα αυτά. Για να γίνουν κατανοητά από όλους. Είστε απολαυστικοί. Λοιπόν, πάμε σε ένα θέμα το οποίο έρχεται στην επικαιρότητα εδώ, από το Action τώρα. Έχει να